Μαρία, Μαρία Γιαμπουλάκη, για εξήγησέ μου, μάλλον απάντησέ μου στο εξής σημαντικό ερώτημα. Μπορώ στα 35 μου να αλλάξω καριέρα? Μπορείς. Αρκεί να μην μου πεις ότι θέλεις σε 35 να ξεκινήσεις να σπουδάζεις ιατρική ενδεχομένως. Γιατί όχι ιατρική, για πρακτικούς λόγους. Γιατί θα καθυστερήσω πολύ να βγω στην αγορά εργασίας. Ακριβώς αυτό. Όχι ότι αν πραγματικά θέλεις να το κάνεις δεν σου επιτρέπεται. Ναι. Εννοείται. Απλά επειδή στη βάση του πρέπει να έχουμε και ένα ρεαλισμό στις αποφάσεις μας. Ναι. Ενδεχομένως αυτή η επιλογή να μην ήταν η καλύτερη δυνατή. Αλλά ναι, μπορείς να αλλάξεις καριέρα στα 35. Το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και για ποιους λόγους συνήθως το κάνουν? Πολύ ωραία ερώτηση. Για πάρα πολλούς. Αρχικά μπορεί κάποιος να έκανε ένα επάγγελμα να μην του αρέσει πια. Mm-hmm. Να έχει αλλάξει όνειρο. Ναι. Να του αρέσει κάτι άλλο. Και να πει ότι έκανα τυχή δουλειά μέχρι τώρα και τώρα αποφασίζω ότι μου αρέσει αυτό, εκπαιδεύομαι για αυτό και συνεχίζω μια άλλη καριέρα. Και είναι okay και είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί το αντίθετο είναι μάλλον το παράλογο. Και τι εννοώ? Δεν γίνεται στα 18 σου και στα 17 σου να αποφασίσεις τι θέλεις να γίνεις για μια ζωή. Πραγματικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αντικειμενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί εγώ θυμάμαι και τον εαυτό μου στα 18 μου και στα 17 μου. Δεν ήξερα λίγο πολύ τι μου γινόταν, πόσο μάλλον να επιλέξω επάγγελμα. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο άλλος λόγος, το οποίο το βιώνουμε και εμείς τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έντονα, είναι το κομμάτι της οικονομικής κρίσης. Η ανάγκη λοιπόν μας οθεί να αλλάξουμε καριέρα. Η ανάγκη καριέρα. Να αλλάξεις επάγγελμα, να βρεις την επόμενη σου εργασία. Τα παιδιά, για παράδειγμα, που σπουδάζουν σήμερα ή που είναι σήμερα στο Λύκειο, θα δουλέψουν σε επαγγέλματα που δεν υπάρχουν ακόμα. Σκέψου, παιδιά που τέλειωσαν το Λύκειο το 2000, το 2005, δεν τους περνούσε καν από το μυαλό ότι σήμερα θα εργάζονται ως social media managers ή στο social media marketing. Δεν υπήρχε καν σαν επάγγελμα. Και αυτό στον πυρήνα του είναι η ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας. Παλιότερα, το κάθε επάγγελμα είχε μία σειρά από γνώσεις, δεξιότητες, προσόντα που έπρεπε να έχεις. Και ήταν λίγο σταθερά για αρκετά χρόνια. Ο ιστορικός χρόνος ήταν έτσι κάπως μακρύς. Πλέον αυτό δεν ισχύει. Ακριβώς επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, έχουμε συνεχώς νέες πληροφορίες, νέες γνώσεις. Και τα άτομα καλούνται. Αυτό συμπαρασύρει τα πάντα. Ακριβώς. Ακόμα και το ίδιο επάγγελμα να κάνεις, καλείσαι πάρα πολύ συχνά να ανανεώνεις αυτό που λέμε στην διαβίου εκπαίδευση. Να ανανεώνεις, να αναβαθμίζεις τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου, διότι διαφορετικά μένεις στο συγκεκριμένο επάγγελμα πιο πίσω. Άρα, όλοι εμείς που είμαστε στην αγορά εργασίας, πρέπει να είμαστε πάντα με ανοιχτά μάτια και ανοιχτά αυτιά, να ακολουθούμε τις εξελίξεις ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και τα επόμενα βήματα στο δικό μας το αντικείμενο και να μην βγούμε εκτός παιχνιδιού. Πάρα πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεις. Αυτό πώς το κάνουμε? Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος που γίνεται ή απλά έχεις στο νου σου? Δεν υπάρχει ένας τρόπος. Ό,τι πιάσεις. Καταρχήν συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ναι. Βέβαια θα ήθελα να σε πάω λίγο πιο πίσω και να σου πω ότι το να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά μας δεν μας βοηθάει μόνο στο κομμάτι του επαγγέλματος, αλλά στη διαχείριση της ενήλικης ζωής μας ούτως ή άλλως. Δεν έχουμε μόνο τον επαγγελματικό μας ρόλο. Η διαβίου μάθηση, η διαβίου εκπαίδευση συμβάλλει στο να μας εφοδιάζει με γνώσεις και δεξιότητες για όλους μας τους ρόλους. Οι σχολές γονέων, για παράδειγμα. Και προχωράμε. Οι σχολές γονέων είναι κάτω από την ομπρέλα της διαβίου μάθησης. Εφοδιάζουν τους γονείς με απαραίτητες γνώσεις για να μπορούν να διαχειριστούν θέματα που παρουσιάζονται με τα παιδιά τους, για να γίνονται καλύτεροι γονείς. Το να συμμετέχω σε ένα σεμινάριο που με βοηθάει λίγο να επικοινωνώ καλύτερα, να μπορώ λίγο να συνεννοούμε με τους άλλους. Αν και το παράδοξο είναι, με τόση πληροφορία και με τόση γνώση, πώς τελικά δεν καταφέρουμε να συνεννοούμαστε, αλλά είναι αντικείμενο μιας άλλης εκπομπής. Σε ό,τι αφορά το επάγγελμα, ναι, πρέπει να συμμετέχω σε τέτοιες δράσεις έτσι ώστε να ανανεώνω τις γνώσεις μου. Μπορώ να συμμετέχω ακόμα και από ημερίδες, συνέδρια που κάνουν, που είναι σχετικό με το επάγγελμά μου. Για παράδειγμα, και όχι μόνο, γιατί με βοηθάει και να βρω και την επόμενή μου εργασία. Ένα παράδειγμα. Είμαι λογιστής. Έχω τελειώσει, ξεκινάω τώρα την καριέρα μου, ξεκινάω να ψάχνω εργασία. Σίγουρα θα με βοηθήσει το να συμμετέχω σε δράσεις που, για παράδειγμα, κάνει το οικονομικό επιμελητήριο, σε ημερίδες. Γιατί εκεί είναι και οι ενδυνάμοι εργοδότες μου.
όχι μόνο θα ενημερωθώ για τα καινούργια δεδομένα στο επάγγελμά μου, άρα θα μπορώ να βρω την επόμενη θέση εργασίας και να την κάνω και σωστά, αλλά θα γνωρίσω και τους ενδυνάμει εργοδότες μου. Άρα λοιπόν χρειάζεται να είμαστε εσαΐ κινητοποιημένοι. Ναι. Μαρία, τι γίνεται στην περίπτωση που ένας άνθρωπος είναι εκτός αγοράς εργασίας και θα περιγράψω μία πολύ κοινή εικόνα ενδεχομένως περίπτωση, όπου ένας άνθρωπος λοιπόν έχει βγει εκτός γιατί έχει απολυθεί, επιματέω προσπαθεί ένα ή και δύο χρόνια να βρει δουλειά στο αντικείμενό του και δεν βρίσκει, ή εκτός αντικειμένου αλλά κοντά στις ικανότητες, δυνατότητες, δεξιότητες του και δεν βρίσκει δουλειά και θέλει να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει δουλειά για όλους. Πάντα κάποιος μπορεί να βρει μία θέση να εργαστεί. Το πάντα, όπως και το ποτέ, είναι πολύ μεγάλες έννοιες και αποφεύγω να τις χρησιμοποιώ. Ναι. Σίγουρα μπορεί να κάνει μία σειρά από βήματα. Το πρώτο, το βασικότερο που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος από εμάς είναι η αυτογνωσία. Το τι πραγματικά ξέρω να κάνω. Τι ξέρω να κάνω στην πράξη, ποιες είναι οι γνώσεις μου, ποιες είναι οι δεξιότητές μου. Έχω συναντήσει ανθρώπους και από τις δύο κατηγορίες. Δηλαδή, ανθρώπους που έχουν πάρα πολλές γνώσεις και δεξιότητες και ακριβώς επειδή είναι εκτός αγοράς εργασίας έχουν απογοητευτεί, ναι, και θεωρούν ότι δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Και ανθρώπους που έχουν υπερεκτιμήσει τις γνώσεις τους και διεκδικούν μια θέση εργασίας που είναι πολύ πάνω από τα προσόντα τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταφέρουν να φτάσουν ακριβώς σε αυτό που θέλουν. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι αυτό. Τι ακριβώς ξέρω να κάνω. Και με βάση αυτά που ξέρω να κάνω, να απευθυνθώ στις αντίστοιχες θέσεις. Και τι εννοώ. Δεν είναι μόνο το κομμάτι των αγγελιών που όλοι ξέρουμε. Ωραία, θα πάρω την εφημερίδα που έχει αγγελίες με θέσεις εργασίας, θα μπω στο διαδίκτυο. Δεν αρκεί. Καταρχήν, το πρώτο σημαντικό είναι να έχω ένα καλό βιογραφικό. Ένα καλοφτιαγμένο βιογραφικό. Να το δώσω σε δικούς μου ανθρώπους, σε φίλους μου, να το διαβάσουν, να μου διορθώσουν τυχόν ορθογραφικά λάθη. Και το λέω αρκετές φορές και ακούγεται μα καλά για τα ορθογραφικά λάθη. Ναι. Το 90 και πλέον της 100% των εργοδοτών, όταν θα δουν ένα βιογραφικό με ορθογραφικά λάθη, δεν πάνε παρακάτω. Ναι, δεν το λογικό. Κοιτάνε. Ειδικά αν αυτό. Θεωρητικά φαντάζομαι ότι ένα βιογραφικό που φτάνει στις μέρες μας σε μια εταιρεία είναι τυπωμένο, είναι γραμμένο σε έναν υπολογιστή και είτε στέλνεται με mail, είτε είναι τυπωμένο και στέλνεται, ξέρω εγώ, σε ένα φάκελο μέσα. Που σημαίνει ότι έχει περάσει από ένα αρχείο που κάνει και ορθογραφικό έλεγχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η αισιοδοξία σου. Δεν είναι πάρα δεν πολύ. Είναι έτσι. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχουν είναι... και βιογραφικά τα οποία είναι γραμμένα στο χέρι. Έχω δει βιογραφικά που είναι γραμμένα στο χέρι. Έχω δει βιογραφικά που είναι τυπωμένα στον υπολογιστή και ήθελα κάτι να διορθώσω και το διορθώνω με το στυλό και το παραδίδω έτσι. Έχω δει βιογραφικά που αναφέρει μόνο τα προσωπικά στοιχεία και τίποτα άλλο. Καμία πληροφορία για τις γνώσεις, για την προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία. Mm-hmm. Οπότε, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα καλοφτιαγμένο βιογραφικό. Πού μαθαίνουμε να κάνουμε ένα καλό βιογραφικό? Καταρχήν, μέσα στο διαδίκτυο πλέον η πληροφορία υπάρχει. Υπάρχει ελεύθερη. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό να πληρώσεις κάποιον ή μια εταιρεία να σου φτιάξει το βιογραφικό σου ή να σου παρέχει συμβουλές συγκεκριμένες. Μέσα στο διαδίκτυο υπάρχουν ελεύθερα και δωρεάν άπειρα templates, άπειρες συμβουλές για το πώς θα φτιάξουμε το βιογραφικό μας. Αυτό που χρειάζεται είναι λίγο χρόνος και πρόγραμμα, πολύ σημαντικό, να ασχοληθούμε με αυτό. Και τι εννοώ πρόγραμμα? Υπάρχει άνθρωπος που μιλάμε την Παρασκευή, μου λέει όλη την εβδομάδα έψαχνα και δεν βρήκα τίποτα και είμαι απογοητευμένος. Είναι μια πάρα πολύ συχνή έκφραση που ακούω. Έψαχνα για δουλειά. Έψαχνα για δουλειά. Όταν όμως μπαίνουμε και λέμε, ωραία, πάμε να δούμε λίγο μέρα-μέρα πώς ακριβώς έψαχνες, πόσο χρόνο αφιέρωσες και τι έκανες, πάρα πολλές φορές που διαπιστώνουμε ότι στο τέλος της εβδομάδας, συνολικά μέσα στην εβδομάδα, έχει ψάξει 2 ώρες. Δεν αρκεί. Mm-hmm. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή, σίγουρα θέλει καλή προετοιμασία και από το άτομο και ενδεχομένως το δεν θα στείλει βιογραφικά μόνο σε μία θέση εργασίας. Συγγνώμη, σε μία αγγελία. Ναι. Υπάρχουν επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν χωρίς καν να δημοσιεύονται οι αγγελίες. Από βιογραφικά που παραλαμβάνουν κατά τη διάρκεια των ετών ή της χρονιάς. Δημιουργούν αρχείο και ανατρέχουν αυτά, σε αυτό όταν ακριβώς υπάρχει ανάγκη. Και μέσα από αυτά επιλέγουν. Οπότε, ανάλογα τη θέση, τώρα μπορούμε να τα πάμε λίγο πιο γενικά, ανάλογα τη θέση στην οποία στοχεύω, μπορώ να στείλω και βιογραφικά στις αντίστοιχες εταιρείες χωρίς απαραίτητα
να ζητάνε κάποιο άτομο τη συγκεκριμένη στιγμή. Να το πω στο δικό μου δίκτυο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που έλεγα και πριν, να συμμετέχω σε δράσεις που έχουν να κάνουν με τον δικό μου κλάδο, με το δικό μου επάγγελμα, με τη δική μου ειδικότητα. Άρα χρειάζεται εξωστρέφεια γενικότερα. Ναι, χρειάζεται εξωστρέφεια όχι μόνο στο κομμάτι της έβρεσης εργασίας, γενικότερα και στην εργασία την ίδια. Το να μπορώ εγώ να επικοινωνώ μαζί σου, γενικότερα να είμαι εξωστρεφής και μία σειρά από οριζόντιες δεξιότητες, πλέον οι επιχειρήσεις δίνουν μεγαλύτερο βάρος σε αυτές. Ναι. Αν ανοίξεις τις αγγελίες που υπάρχουν σήμερα στο διαδίκτυο, θα δεις ότι πάνω από το 90% των αγγελιών αυτών ζητάνε κυρίως ανθρώπους και με οριζόντιες δεξιότητες. Αυτά που εμείς λέμε soft skills. Οριζόντιες δεξιότητες είναι όλα αυτά που ξέρει να κάνει το... που χρειάζεται να ξέρει να κάνει ο άνθρωπος ανεξάρτητα το επάγγελμά του. Και είναι μεταβιβάσιμες. Ένα λεπτό μόνο, μεταβιβάσιμες ότι μπορώ να τις πάρω από οποιοδήποτε επάγγελμα και να τις πάω και σε ένα άλλο. Οριζόντιες δεξιότητες είναι να μπορώ να συνεργαστώ σε ομάδα. Να μπορώ να δουλέψω μαζί με άλλους. Να έχω επικοινωνιακές ικανότητες. Και επικοινωνιακές ικανότητες δεν εννοώ μόνο να μπορούμε να μιλάμε και να συνεννοούμαστε. Να μπορώ να γράψω ένα email, να μπορώ να γράψω ένα κείμενο, να μπορώ να γράψω μια αναφορά. Να μεταφέρω το μήνυμα που θέλω να στείλω. Ακριβώς. Να μπορώ να επιλύω προβλήματα. Το αν παρουσιαστεί κάτι, συμπεριφορά είναι όλα αυτά. Είναι τα οποία όμως επίσης εκπαιδευόμαστε. Mm-hmm. Για παράδειγμα, υπήρχε ένα μύθος για πάρα πολλά χρόνια που λέμε: αχ, αυτό το παιδί, αυτός ο άνθρωπος είναι δημιουργικός. Και τι κρίμα, δεν μπορώ να είμαι κι εγώ. Και είναι ένας μύθος ακόμα. Για τα περισσότερα πράγματα μπορούμε να εκπαιδευτούμε. Σίγουρα έχουμε κάποια έτσι έμφυτα ταλέντα, αν θέλεις, ή κάποιες έμφυτες δεξιότητες. Όλα όμως καλλιεργούνται. Και όλα μπορούμε να τα αποκτήσουμε αρκεί να το θελήσουμε. Από εκεί ξεκινάμε. Μαρία, ο στόχος για έναν άνθρωπο που ψάχνει να βρει δουλειά είναι ο ιδανικός στόχος. Να βρει μία οποιαδήποτε δουλειά ή να βρει αυτή τη δουλειά που ονειρεύεται και ας μην τον πληρώνει και καλά. Τεράστιο θέμα. Υπάρχουν και τα δύο. Κυνηγάω το όνειρό μου κάτω από οποιαδήποτε συνθήκες και κυνηγάω μόνο αυτό. Ή να βρω μία δουλειά να με εξασφαλίζει και να μου πληρώνει τους λογαριασμούς. Ο κάθε άνθρωπος επιλέγει να κάνει ό,τι προτιμάει ο ίδιος. Η δική μου άποψη είναι ότι μπορείς να βρεις μία εργασία να σε πληρώνει, γιατί τρέχει το ενίκη, λογαριασμοί και όλα τα υπόλοιπα, και να κυνηγάς και το όνειρό σου παράλληλα. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα κάνεις μία δουλειά σταματάνε όλα τα υπόλοιπα. Σωστά. Σταματάς να εξελίσσεσαι, σταματάς να αναπτύσσεσαι ή σταματάς να κάνεις πράγματα που θέλεις. Μπορείς να το κάνεις για λίγο καιρό ή για περισσότερο, λίγο παράλληλα. Αν φτάσει το όνειρό σου να σε καλύπτει και στο κομμάτι το οικονομικό, αυτό είναι το ιδανικό. Μπορείς να αφήσεις τη δουλειά που έχεις βρει και να εστιάσεις μόνο σε αυτό. Μέχρι να γίνει όμως αυτό, τι μπορείς να κάνεις. Αν έχεις τη δυνατότητα να κυνηγήσεις μόνο το όνειρό σου, okay. Εστιάζεις αυτό. Εξαρτάται λοιπόν πάντα από τις συνθήκες. Και από το άτομο. Είναι ανεξάρτητη αυτή η κουβέντα και νιώθω ότι έχουμε πει πολύ λίγα πράγματα. Άρα φαντάζομαι ίσως χρειαστεί να τα ξαναπούμε και τηλεοπτικά. Νομίζω κλείνοντας, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε όλοι είναι ότι προετοιμάζουμε και τον εαυτό μας για την εξέλιξή μας ή για την επόμενη θέση εργασίας που θέλουμε. Δεν περιμένουμε από όλους τους άλλους να ανακαλύψουν τα κρυφά μας τα ταλέντα. Πρέπει εμείς να τα εντοπίσουμε και να τα βγάλουμε προς τα έξω, να τα επικοινωνήσουμε. Και κάτι πολύ σημαντικό, πολύ σύντομα, στην προσωπική μας ευθύνη μέσα σε αυτό. Σίγουρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Σίγουρα υπάρχουν ένα σύνολο από παράγοντες που μας επηρεάζουν αρνητικά, που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτούς. Ας ασχοληθούμε με αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Και εκεί να εστιάσουμε, σε αυτά τα πράγματα που εμείς μπορούμε να κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Και να βελτιώσουμε, για να είμαστε και εμείς καλύτερα την επόμενη μέρα. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ελπίζω να ήμασταν χρήσιμοι στον κόσμο που μας άκουσε. Σας ευχαριστώ πολύ που κάναμε συντροφιά και σήμερα. Να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί.